Υποκαταρακτώδη βροχή πραγματοποιήθηκε ο φιλικός αγώνας ανάμεσα στο μαχητή Τερψιθέας και τον Ολυμπιακό Βόλου. Η ομάδα της Τερψιθέας πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη δεύτερη τοπική ερασιτεχνική κατηγορία. Η Εύσλα παίρνει με μετάλλια και το κυπέλλο στον μαχητή για την άνοδό του. Ενώ η διοίκηση της ομάδος βράβευσε τον προπονητή του Ολυμπιακού Βόλου, Σάκη Τσιόλη. Οπωσδήποτε αυτές οι εκδηλώσεις μόνο χαρά μπορούν να φέρουν και ιδιαίτερα όταν γίνονται στο νομό Λαρίσης. Και μια ομάδα που ανέκαθεν είχα πολύ φιλικές σχέσεις από την εποχή μου της Λάρισας. Σίγουρα είναι τιμή και για μένα και για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου που παρευρισκόμαστε σήμερα εδώ. Ο πρόεδρος του μαχητή Βάιος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στη γιορτή της ανόδου που στήθηκε στο γήπεδο της Τερψιθέας. Είναι μια γιορτή για τον μαχητή. Περιμένουμε όλη τη χρονιά κατά τον αγώνα έντονο που έγινε να φτάσουμε να γίνουμε πρωταθλητές στην κατηγορία μας και με την ευκαιρία του φιλικού αγώνα μαζί με τον Ολυμπιακό Βόλο να γίνει στέψη του πρωταθλητή στην περιοχή μας και στην ομελό μας. Ο προπονητής του μαχητή, Βαγγέλης Μπυρσίμης, αποκάλυψε πως με λίγες προσθήκες η ομάδα της Τερψιθέας θα πρωταγωνιστήσει και την επόμενη σεζόν. Η ομάδα από την αρχή είχε δείξει κάθαρα τους στόχους της, ότι ήταν να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό το κατάφερε πάρα πολύ καιρό πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Το βάρος έπεσε στις υποδομές, στα νέα παιδιά. Και νομίζω ότι με το υπάρχον υλικό και πολύ μικρές προσθήκες και στο καινούργιο πρωτάθλημα θα πρωταγωνιστήσει ο μαχητής, γιατί νομίζω μια ομάδα η οποία πληρεί όλες τις προϋποθέσεις να πάει πολύ καλά και στην επόμενη κατηγορία. Η βροχή μπορεί να χάλασε τα σχέδια της διοίκησης του μαχητή για τη φιέστα του, όμως οι παίκτες και των δύο ομάδων το απόλαυσαν, καθώς τα πειράγματα δεν σταμάτησαν λεπτό. Στην κάμερα της TRT μίλησε και ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Βόλου Φωτής Κυπουρός για την ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης χρονιάς για τη βολιώτικη ομάδα. Μια δύσκολη χρονιά για όλους μας, για τους ποδοσφαιριστές, για τη διοίκηση, για τον κόσμο. Όταν έχεις μια τέτοια ομάδα, σίγουρα υπάρχει ένα βάρος, το έλεγα εισαγωγικά. Από εκεί και πέρα, παλέψαμε όλοι για το καλύτερο της ομάδος, όλοι οι ποδοσφαιριστές, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο που είναι στην ομάδα. Και με τη βοήθεια του προπονητή και του κόσμου, καταφέραμε μετά από 20 χρόνια αυτός ο στόχος να επιτευχθεί με πολύ κόπο.